Έως τις 25 Φεβρουαρίου διαρκεί η περίοδος κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να καταθέτουν τα μηχανογραφικά τους δελτία. Οι καθηγητές έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της διαδικασίας, ενώ οι μαθητές με τη δύσκολη απόφαση της επιλογής σχολής την οποία θέλουν να φοιτήσουν. Φέτος τελικά στα μηχανογραφικά δελτία θα υπάρχει και η επιλογή των αστυνομικών σχολών, κάτι που αρχικά είχε αποφασιστεί να μην γίνει. Στις 25 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους μαθητές ανά τη χώρα. Η συμπλήρωση των δελτίων γίνεται με τη βοήθεια των καθηγητών στα σχολεία, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της ηλεκτρονικής υποβολής, ώστε αυτή να γίνει σωστά. Οι δηλώσεις γίνονται για τους μαθητές στα σχολεία τους και για τους αποφύτους. Μπορούν να πάνε στα σχολεία από τα οποία τελείωσαν, αλλά μπορούν και σε γειτονικά σχολεία της περιοχής που τώρα διαμένουν. Τι δηλώνουν οι μαθητές? Το βασικό στοιχείο τη στιγμή αυτή που δηλώνουν είναι το μάθημα, το δεύτερο μάθημα επιλογής. Εκεί πρέπει να προσέξουν λίγο, διότι πρέπει να το συνδυάσουν με το αν θα δηλώσουν δύο παιδεία ή ένα. Στην περίπτωση που δηλώνουν δύο παιδεία, πρέπει να προλύσουν το ώστε το μάθημα που θα επιλέξουν να μπορεί να αντικαταστήσει τα μαθήματα που βαρύτητας. Λίγο προσοχή χρειάζεται. Η συμπλήρωση γίνεται μηχανογραφικά στο σχολείο με τη βοήθεια των καθηγητών του σχολείου και των διευθυντών. Τα πράγματα είναι απλά. Οι διευθυντές ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και είναι μια αυτή πρακτική που την ξέρουν εδώ και χρόνια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Και για φέτος ισχύει το λεγόμενο 10% για όσους μαθητές επιθυμούν να ξανασυμπληρώσουν μηχανογραφικό με βάση την περισσενή τους βαθμολογία, ενώ τελικά συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικές σχολές που στην αρχή της σχολικής χρονιάς είχε ανακοινωθεί ότι θα ήταν εκτός. Ένα επίσης σημαντικό το οποίο στη φάση αυτή δηλώνουν τα παιδιά είναι την κατεύθυνσή τους, αλλά και για όσους θέλουν να εξεταστούν σε μαθήματα ειδικά, όπως παράδειγμα αυτοί που δηλώνουν τις γλώσσες ή σχέδια ή κτλ. Έτσι, τα δηλώνουν τώρα. Μπορούν τώρα να δηλώσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και στις στρατιωτικές σχολές. Εδώ μπορούμε να επισημάνουμε ότι για τις αστυνομικές σχολές δεν προβλέπονταν στις πρώτες οδηγίες. Αυτές τις μέρες προσφάτως ήρθε μία άλλη εγκύκλωση, η οποία λέει ότι στο μηχανογραφικό θα είναι έτσι που θα μπορούν να δηλώσουν και τις αστυνομικές σχολές, αλλά η φοίτηση θα αρχίσει από το επόμενο έτος κτλ. Είναι μία αλλαγή αυτή. Τώρα, εκείνο που επίσης μπορούμε να πούμε είναι τι γίνεται με το 10% να το επισημάνουμε. Το 10% ισχύει μόνο για μία χρονιά. Δηλαδή τελειώνω φέτος το σχολείο, δίνω εξετάσεις. Την επόμενη χρονιά μπορώ να κάνω δήλωση με το 10%. Αυτή είναι μια νέα, έτσι, ας την πω, ρύθμιση που παλιότερα ήταν διαφορετικά και δεν ισχύει. Σε μια πρωτότυπη αλλά χρήσιμη για πολλούς κίνηση προχώρησε ο Σύλλογος Φίλων Κυνηγών Αλεξανδρούπολης. Οι κυνηγοί αγόρασαν και διέθεσαν 4 τόνους πατάτες σε οικογένειες και φορείς που διοργανώνουν συσίτια, όπως οι ενορίες Αλεξανδρούπολης. Μεγάλες ποσότητες διατέθηκαν επίσης στο Ιωακήμιο.